Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω στην εκπομπή Direct με Ιράνια Μωραΐτη. Μείνετε τα επόμενα 20 λεπτά για να συζητήσουμε για το προσφυγικό, τους πρόσφυγες. Όσων αιτήθηκαν άσυλο το προηγούμενο διάστημα, εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που υλοποιείται σε επίπεδο Κρήτης. Ποια είναι η επόμενη μέρα, ποια είναι η συνέχεια, ποια είναι η πραγματικότητα. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με τις προεκτάσεις του θέματος που θα συζητήσουμε απόψε. Να δούμε βεβαίως ποιοι είναι οι καλεσμένοι μας και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Οι πρόσφυγες, το πρόγραμμα φιλοξενίας και η συνέχεια της προσπάθειας των ανθρώπων που έφυγαν από τις χώρες τους και επιχειρούν να ενταχθούν στις κοινωνίες. Πότε λήγουν τα προγράμματα, τι γίνεται μετά, πώς αποτυπώνεται η καθημερινότητά τους. Προβλέπεται ή όχι κάποια επιπλέον ενίσχυση. Τι προβλέπεται και τυπικά όταν χαρακτηριστούν πρόσφυγες. Ποια τα αποτελέσματα του προγράμματος, ποια η τάση για τους ωφελούμενους. Μένουν ή φεύγουν από την Ελλάδα. Απόψε ευθέως ή αλλιώς direct, οι πρόσφυγες, το πρόγραμμα και η συνέχεια. Στο στούντιο συζητούν η Δήμητρα Καμπέλη, υπεύθυνη προγράμματος Εστία για τη στέγαση και την υποστήριξη ετούντων άσυλων στην Κρήτη, της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, και η Ελένη Νικολαντονάκη, κοινωνική λειτουργός, υπεύθυνη κοινωνικών επιστημόνων προγράμματος Εστία στο Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ για να συζητήσουμε για ένα ευαίσθητο θέμα. Δεν είναι η πρώτη και δεν θα είναι και η τελευταία φορά. Είναι τέτοια η γεωγραφία και η θέση της χώρας μας που νομίζω ότι αυτό το θέμα το συναντάμε αρκετά συχνά. Νομίζω ότι βεβαίως η έκταση ήταν ιδιαίτερα έντονη τα προηγούμενα χρόνια, τα προηγούμενα δύο χρόνια. Κυρία Καμπέλη, ηγηθήκατε μια προσπάθεια από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Θέλω να ξεκινήσουμε με το αισιόδοξο κομμάτι, γιατί είδαμε και κάποια απεσιόδοξα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν βαίνει προς την ολοκλήρωση το πρόγραμμα και τι έχουμε αποκομίσει από αυτό. Κύριε Μωραΐτη, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Νομίζω ότι αυτό το θέμα που έχετε θίξει είναι και η ουσία όλου του προγράμματος και είναι και αυτό που μας απασχόλησε ήδη από την πρώτη μέρα που σε συνεργασία με την υπατηρμοστία του ΟΗΕ αναλάβαμε το πρόγραμμα στέγασης και υποστήριξης. Και θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει, γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό να το ακούσουμε και από εδώ σήμερα, ότι αυτό το πρόγραμμα, όπως και όλα τα προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι κάτι το οποίο δεν διαρκεί για πάντα, εννοώντας ότι δεν έχει πάντα τους ίδιους ωφελούμενους. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την υποστήριξη των ανθρώπων στις βασικές τους ανάγκες, για όσο καιρό μένει να εξεταστεί το αίτημα του ασύλου τους. Εάν έχουμε μία θετική ή αρνητική απόφαση, τα πράγματα αλλάζουν, γιατί αλλάζει το νομικό καθεστώς αυτών των ανθρώπων. Σε περίπτωση που έχουμε δεύτερη απορριπτική απόφαση για μία οικογένεια, τότε δυστυχώς σημαίνει ότι δεν έχουν δικαίωμα στο άσυλο και θα πρέπει ενός μήνα να φύγουν και να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, γιατί δεν θεωρούνται ότι αυτές οι οικογένειες κινδυνεύουν. Εάν έχουμε θετική απόφαση, που σημαίνει ότι όντως είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σε αυτή την περίπτωση τους δίνεται μία περίοδος χάριτος. Ήταν ένα εξάμηνο, αργότερα έγινε ένα έτος και από εκεί και πέρα θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, με τη δική μας υποστήριξη βέβαια, να βρουν το δρόμο τους και να ξαναχτίσουν τη ζωή τους σε αυτή την νέα χώρα. Αν υπολογίσουμε ότι οι πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν, αν δεν κάνω καλά, τον Αύγουστο του 2017. Σε εμάς οι πρώτοι πρόσφυγες ήρθαν τον Ιούνιο του 2017. Τον Ιούνιο του 2017. Βαδίζουμε προς την ολοκλήρωση επί της ουσίας του προγράμματος. Αν υποθέσουμε ότι κάποιοι από αυτούς έχουν λάβει ήδη τον χαρακτηρισμό του πρόσφυγα, επί της ουσίας έχουν ένα χρόνο επιπλέον. Σιγά σιγά όμως το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί. Τι προβλέπετε αμέσως μετά, κυρία Καμπέλη? Κύριε Μωραΐτη, είναι λίγο πιο σύνθετο από αυτό. Σίγουρα οι πρώτες οικογένειες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και όσες έχουν πάρει την προσφυγική ιδιότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα θα πρέπει να αποχωρήσουν από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται όμως, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα ανάγκη με νέους ετούντες άσυλο, που μπορεί να έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι ροές, αλλά ακόμα έχουμε καθημερινά ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων που φτάνει στη χώρα. Και έχουμε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι στα camp και θα πρέπει και αυτοί να έχουν την ίδια ευκαιρία που είχαν και οι άνθρωποι που ήδη έχουν μείνει 18 ή και πολύ παραπάνω μήνες στο πρόγραμμα, για μια ασφαλή στέγη και μια ευκαιρία στην πρόσβαση προς την υγεία, προς την παιδεία και προς όλα αυτά που δικαιούνται
στη χώρα μας. Έπρεπε να το θέσω ορθότερα. Το πρόγραμμα δεν τελειώνει. Τελειώνει η παροχή σε ωφελούμενους και έρχονται νέοι και ξανά νέοι. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη. Βεβαίως αποτυπώνεται ότι δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Κυρία Νικόλα Αντωνάκη, αυτή η εκπομπή δημιουργήθηκε σαν απορία περισσότερο δική μου σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με αφορμή μια δυσάρεστη κατάσταση στην οποία βρέθηκε μια οικογένεια στο κέντρο του Ηρακλείου με έναν άνθρωπο να απειλεί ότι θα αυτοπυρποληθεί. Ήταν δικαιούχος του προγράμματος. Και ολοκληρώνοντας όλη αυτή την διαδικασία, ο ίδιος, μη έχοντας άλλες ευκαιρίες, μη έχοντας άλλη δυνατότητα, δεν γνωρίζω ακριβώς, βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση. Θεωρείτε ότι η καθημερινότητα των ανθρώπων αυτών είναι τέτοια που δεν μπορούν να ελπίζουν ότι όταν θα έχουν πια την ιδιότητα του πρόσφυγα δεν θα μπορέσουν να στερεωθούν σε κάποια κοινωνία? Ποια είναι τα συμπτώματα δηλαδή που σε αυτούς πάνω λειτουργούν τόσο βάναυσα και τόσο σκληρά, ούτως ώστε οδηγεί μια μερίδα ανθρώπων να νιώθει ότι είναι εγκλωβισμένος? Καταρχήν, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Όπως είπε και η κυρία Καμπέγη, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων, είναι όγιε τούντες άσυλο. Υπάρχουν περιπτώσεις και είναι αρκετές πια που έχουν πάρει το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Επειδή σκοπός τους ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού τους ήταν από την αρχή όχι η Ελλάδα, αλλά μία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν φύγει οικειοθελώς από το πρόγραμμα και έχουν πάει σε χώρες του εξωτερικού. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ τυπική για το πρόγραμμά μας. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Όποιος αποχωρήσει οικειοθελώς έχει δικαίωμα να γύπει από το πρόγραμμα με βάση τους κανόνες του προγράμματος για 10 ημέρες. Οπότε, σε αυτό το χρονικό διάστημα, εμείς ερχόμαστε σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους και τους ρωτάνε αν θέλουν, αν γυρίσουν, πώς είναι τα πράγματα εκεί κλπ. Οπότε, ερχόμαστε στη στιγμή που δεν επιστρέφει ο ωφελούμενος και εμείς πρέπει να του κάνουμε exit από το πρόγραμμα. Όπως έχει γίνει και σε πολλούς άλλους πρόσφυγες πια, έτσι. Που είναι ακόμα, κάποιοι είναι πολλοί ακόμα που είναι στο εξωτερικό και έχουν ξεκινήσει και τη διαδικασία ξανά. Αυτό γίνεται γιατί πολλοί τους θεωρούν, τους λένε τα πράγματα ότι είναι πολύ πιο εύκολα στην Ευρώπη, ότι είναι πολύ πιο εύκολα να βρουν δουλειά, μπορούν να ξεκινήσουν ξανά τη διαδικασία. Και πηγαίνουν στο εξωτερικό, οι συγκεκριμένοι, όπως και φανταζόμαστε και το φοβόμαστε, ότι θα ξεκινήσουν ίσως να έρχονται και άλλοι πίσω. Αυτοί τώρα, όπως και αυτοί που έχουν πάρει το προσφυγικό καθεστώς, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Εκ νέου. Εκ νέου. Το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα Εστία, είναι για τους ετούντες άσυλο. Οπότε, εκ των πραγμάτων αυτοί, δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Θα πρέπει να αναλάβουν μόνοι τους την ευθύνη, να βρουν δουλειά, να βρουν σπίτι και να στηριχτούν πια στα πόδια τους. Κυρία Καμπέλη, είπαμε ότι για κάποιους από τους ωφελούμενους, αργά ή γρήγορα, θα φτάσει η ολοκλήρωση του προγράμματος. Έχουν προετοιμαστεί αυτοί οι άνθρωποι προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους ενταγμένοι πια στην κοινωνία ολοκληρωτικά? Και όχι μόνο, πώς να το πω, είναι και ευαίσθητο το θέμα και πρέπει να είμαστε κι εμείς πολύ προσεκτικοί. Δεν θέλω να μιλήσω για ανοχή, δεν θέλω να μιλήσω για καλή διάθεση, γιατί νομίζω ότι έδειξε κάτι παραπάνω κριτικός κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας αυτών των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αντιληφθεί ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να ζήσουν επί ίσης όρης με τους ντόπιους και να γίνουν κάτι παρόμοιο με αυτούς? Έχει γίνει προσπάθεια να ενημερωθούν, το έχουν καταλάβει, το έχουν αντιληφθεί? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ερώτημα, γιατί η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων είναι πολύ επιβαρημένη. Σαφώς υπάρχουν οικογένειες οι οποίες είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένες και έχουν αντιληφθεί ακριβώς και το τι προσφέρει το πρόγραμμα και το τι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν, να ενεργοποιηθούν και να βοηθήσουν τη δική τους οικογένεια. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές περιπτώσεις οι οποίοι, αν θέλετε, αρνούνται να δουν την πραγματικότητα και υπάρχει μία καθυστέρηση στο να αντιληφθούν ποιο είναι ακριβώς το μέλλον τους. Σε αυτό, βέβαια,
Μεγάλο ρόλο παίζει και η παραπληροφόρηση αυτών των ανθρώπων από τα δικά τους δίκτυα κυρίως, θεωρώντας ότι αυτό που είπε η κυρία Νικολαντονάκη, ότι έχουν δικαίωμα να πάνε σε μία άλλη χώρα του εξωτερικού. Αυτό είναι νομικά λάθος. Από τη στιγμή που θα πάρεις άσυλο σε μία ευρωπαϊκή χώρα, δεν μπορείς να πας σε μία δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα και να αιτηθείς το ίδιο πράγμα. Αμέσως το αίτημά σου απορρίπτεται ως παράδεκτο. Υπήρχαν βέβαια περιπτώσεις που χρησιμοποιώντας κάποια νομική συνδρομή τα καταφέρανε. Αλλά όσο περνάει ο καιρός και όσο γίνονται περισσότερες αυτές οι υποθέσεις και οι ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά κυρίως που είναι ο προορισμός αυτών των ανθρώπων κάνουν πολύ πιο αυστηρές αυτές τις διαδικασίες. Η μόνη διαδικασία που είναι ανοιχτή και έχουμε και εμείς ωφελούμενους του προγράμματος λίγους πλέον είναι η διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης. Αν δηλαδή αποδείξεις... που και αυτό έχει γίνει πάρα πολύ αυστηρό, ότι έχεις πάρα πολύ στενούς συγγενείς στο εξωτερικό, γίνονται πάρα πολλοί μεγάλοι έλεγχοι, ακόμα και DNA έχει διεταχθεί για να πιστοποιηθεί η συγγένεια. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, ναι, μετά από ένα χρόνο που είναι 1,5 και ακόμα και 2 χρόνια να ολοκληρωθεί η εξέταση αυτής της υπόθεσης, μπορούν να κάνουν οικογενειακή επανένωση. Είναι και ο μόνος νόμιμος τρόπος για να μπορέσουν να πάνε στο εξωτερικό. Αυτοί που φεύγουν από εμάς, έχοντας το άσυλο και τα διαβατήριά τους, πρέπει να ξέρουμε ότι δεν φεύγουν παράνομα, γιατί έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Αυτό που είναι παράτυπο είναι ότι όπως και εγώ και εσείς έχουμε ένα δικαίωμα ενός τριμήνου να μείνουμε σε μια, χώρα ίδιο του εξωτερικού, και το ίδιο και εκείνοι και θα πρέπει μέσα στο τρίμηνο να επιστρέψουν και συνήθως αυτό δεν γίνεται. Μάλιστα, κυρία Νικολαντονάκη, τι είναι αυτό που δεν βοηθάει τους ανθρώπους αυτούς να νιώσουν πραγματικά ότι βρίσκονται σε μια κοινωνία της οποίας είναι μέλη? Αυτούς ανθρώπους, έτσι, όχι γενικά. Ναι, είναι αρκετό ποσοστό που θέλουν να μείνουν. Πρέπει να την πούμε και αυτή την πλευρά. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που θέλουν να μείνουν και στην Κρήτη. Τους αρέσει πάρα πολύ και το Ηράκλειο και τα Χανιά και τη Σιτή αντίστοιχα που υλοποιείται το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει και μερίδα ανθρώπων όμως που διαφαίνεται και ο κοινωνικός μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, ότι σκοπός τους είναι να, από την αρχή να πάνε στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι είναι αυτή τους η σκέψη τους καθοδηγεί. Γιατί και τους μπλοκάρει ίσως και τους μπλοκάρει από μια διαδικασία ενσωμάτωσης, πλήρους ενσωμάτωσης που θα μπορούσαν... Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί κόσμος είναι αντίστοιχα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα υπάρχει ένα συγγενής. Υπάρχει ένα συγγενής που είναι στη Γερμανία, ένα συγγενής που είναι στο Βέλγιο και θέλουν να δουν να πάνε το συγγενή. Να δουν είναι η μητέρα τους, είναι τα αδέρφια τους, κάποιος είναι εκεί. Οπότε αυτή η σκέψη τους καθοδηγεί. Όσο διάστημα είναι στο πρόγραμμά μας, νιώθουν όμορφα. Εργάζονται ευκαιριακά. Έχουμε κάνει προσπάθειες και οι ενήλικοι. Έχουν γίνει προσπάθειες από διάφορες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανώσεις, όπως είναι η πρωτοβουλία, τα ιδρύματα καλοκαιρινού, για να μάθουν οι ενήλικες τα ελληνικά, που και εκεί βλέπεις ότι ξεκινάνε με διάθεση, αλλά σιγά σιγά... Αυτό φθήνει. Φθήνει. Ίσως τα παιδιά να είναι λίγο διαφορετική εικόνα, έτσι... Ναι, στα παιδιά έχουμε, καταρχήν είμαστε τυχαίροι γιατί και η εκπαιδευτική κοινότητα της Κρήτης είναι πάρα πολύ... ανοιχτή αγκαλιά. Είναι ανοιχτή αγκαλιά και εκπαιδευμένη, καταρτισμένη, γιατί πάρα πολλά χρόνια έχουμε μετανάστες, όχι πρόσφυγες, αλλά υπήρχε μεταναστευτικός πληθυσμός. Οπότε οι εκπαιδευτικοί ξέρουν πώς να εντάξουν ένα παιδί στην τάξη. Προφανώς όσο μικρότερο είναι το παιδί, τόσο πιο εύκολο είναι να μάθει και τα ελληνικά. Και σαφώς υπάρχουν κάποιες μεγάλες δυσκολίες για αυτά τα παιδιά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όχι μόνο για τη γλώσσα, που είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο, αλλά και γιατί και το σύστημα το εκπαιδευτικό το δικό τους ήταν πολύ διαφορετικό, όπως ας πούμε στα μαθηματικά. Έχουμε και εκεί και στο γνωστικό δηλαδή λέτε κομμάτι. Ναι, ναι. Αντικείμενο. Και βέβαια κάποιες άλλες ειδικές περιπτώσεις παιδιών που έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια στο δρόμο,
σε μία. Γιατί η αλλαγή από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν έγινε από τη μία μέρα στην άλλη. Ακριβώς. Μπορεί να μπλοκάρουν στην Τουρκία για 1,5 χρόνο. Οπότε αυτά τα παιδιά, αν έχουν μείνει πολύ καιρό σε αστεγεία, είναι πολύ πιο δύσκολο μετά να μπουν σε ένα, να ενταχθούν στο σχολικό περιβάλλον. Παρόλα αυτά, για τους αμεγάλους είναι το εμπόδιο η γλώσσα στην ένταξή τους. Εκεί έχει δυστυχώς καθυστερήσει το πρόγραμμα ελληνομάθειας από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, όπως έχει εξαγγελθεί εδώ και περίπου ένα χρόνο. Υπάρχει όμως ένας σχεδιασμός ενός άλλου προγράμματος και συνεργασία φυσικά με το Υπουργείο και με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, που επίσης χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει υποχρεωτικά μαθήματα ελληνικών, με συγχωρείτε, συνδεδεμένα όμως με την επιδότηση ενοικίου. Οπότε εκεί ο ίδιος ο πρόσφυγας, ο αναγνωρισμένος, νοικιάζει το σπίτι και όχι ο φορέας εταίρος, όπως στη δική μας περίπτωση, και παρακολουθεί υποχρεωτικά μαθήματα ελληνικών για ένα εξάμηνο και μετά θεωρείται ότι έχει τις βασικές δεξιότητες για να προχωρήσει μόνος του στη ζωή του. Μάλιστα. Τι μας έδειξε το πρόγραμμα, κυρία Καμπέλη, και αν ήταν ολοκληρωμένο ή αν πιστεύετε ότι θα μπορούσε να υποστηριχθεί και με κάποιες δομές, ούτως ώστε να υπάρξει προετοιμασία αυτών των ανθρώπων? Το πρόγραμμα μας έδειξε πάρα πολλά. Θα μπορούσα να σας μιλάω ώρες γι' αυτό. Και κυρίως αυτό που είπατε πολύ σωστά για την ανοιχτή αγκαλιά της τοπικής συγκοινωνίας της Κρήτης. Έχουμε ζήσει πολύ συγκινητικές στιγμές, όπως έχουμε ζήσει και πάρα πολύ δύσκολες στιγμές, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ένας αριθμός, να πούμε ότι 900 ωφελούμενους φιλοξενούμε αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμά μας. Κάθε οικογένεια, κάθε άνθρωπος από αυτούς έχει μια τραγική ιστορία, μια πάρα πολύ δύσκολη ιστορία. Στην οποία πολλές φορές και εμείς είμαστε συμμέτοχοι, ταυτιζόμαστε, οπότε αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο και ψυχοφθόρο κομμάτι για όλους μας. Απ' την άλλη, σαφώς, ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε σε μια έκτακτη κρίση, είχε κενά, γιατί τότε η ανάγκη ήταν να δούμε την υποδοχή αυτών των ανθρώπων και να τους καλύψουμε τις βασικές ανάγκες, που είναι η στέγαση και η σύτηση. Δεν είδαμε σαν χώρα εγκαίρως την επόμενη μέρα και το κομμάτι της ένταξης και ενσωμάτωσης. Μόλις τώρα στις αρχές του 19 βγήκε σε διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για την ένταξη, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα, ακόμα και αν πούμε ότι άργησε, οπότε για κάποιους ανθρώπους δημιουργείται αναγκαστικά ένα κενό, για κάποιους ωφελούμενους. Παρ' όλα αυτά, τώρα υπάρχει ένας σχεδιασμός και μένει αυτός ο σχεδιασμός, βέβαια, το πιο σημαντικό είναι να περάσει την υλοποίηση. Μάλιστα. Ναι, από τη θεωρία στην πράξη. Ακριβώς. Κυρία Νικολαντονάκη, ολοκληρώνοντας, τι θα θέλατε να σημειώσετε? Είμαστε πιο σοφοί, είμαστε πιο ανθρώπινοι μετά από αυτή την επαφή? Ναι, είμαστε βέβαια. Είμαστε πιο έτοιμοι? Είμαστε πιο σοφοί. Έρχεσαι αντιμέτωποι, το βασικό είναι ότι έρχεσαι αντιμέτωποι πραγματικά με ευάλωτες ομάδες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, έχεις να πάρεις πράγματα, είναι ψυχοφθόρο. Έχεις να κάνεις με ανθρώπους που η ψυχολογία τους είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Οπότε υπάρχει μια καθημερινή πάγη και με τους ανθρώπους που προσπαθούν να επιβιώσουν, να ζήσουν, έχουν φύγει από τον πόλεμο, θέλουν να πάρουν πράγματα στην καθημερινότητά τους. Και ναι, βέβαια, έχουμε γίνει πιο σοφοί και πιο ανθρώπινοι. Θα ήθελα να μου απαντήσετε ότι είμαστε και πιο έτοιμοι. Αλλά νομίζω ότι με το σχεδιασμό που γίνεται, ίσως να μπορούσαμε να συμπληρώσουμε, να ολοκληρώσουμε ένα πρόγραμμα για να μπορούμε σαν χώρα της Μεσογείου, σαν το τρίγωνο που συνδέει τρεις διαφορετικές υπήρους, να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όσο μπορεί, τέλος πάντων, η χώρα τέτοιου είδους καταστάσεις. Μακάρι να μπορούσα να σας το πω αυτό. Ελπίζω να το δούμε στο μέλλον, γιατί είναι μια η ετοιμότητα και τα ανακλαστικά
δεν αφορούν μόνο ένα συγκεκριμένο Υπουργείο όπως της μεταναστευτικής πολιτικής. Σε αυτό το κομμάτι πρέπει να μπει το Υπουργείο Εργασίας, πρέπει να μπει το Εσωτερικών, τα Γραφεία Ασύλου, οι Δήμοι πλέον και η τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί η επόμενη μέρα λέει ότι και η ΥΠΑΤΗ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, θα συνεχίσει την υλοποίηση αυτού του προγράμματος μέχρι το 2020. Μετά θα αρχίσει να αποτραβιέται, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώρες που όντως έχουν εμπόλεμη κατάσταση και ακραίες συνθήκες, οπότε το επιχειρήν θα μεταφερθεί σε αυτές, με φυσικά την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε κάποια άλλη κακή εξέλιξη που να αφορά τη χώρα μας. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα σχέδιο μετάβασης όλου αυτού του προγράμματος σταδιακά στα Υπουργεία, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κυρίως και στα συναρμόδια και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κοινωνία πάντως νομίζω ότι έδειξε το δρόμο, ότι είναι έτοιμη να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό σε μια περιοχή όπως η Κρήτη, που ακούγονταν διάφορα το πρώτο χρονικό διάστημα. Η απάντηση τελική που στέλνει να είναι μια ανοιχτή αγκαλιά για αυτούς τους ανθρώπους και ένα τεράστιο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρίες μου, που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύχομαι την επόμενη φορά να μιλάμε για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και να μπορούμε να μιλήσουμε για ακόμη περισσότερους ωφελούμενους. Αν και αυτό το περισσότερο ωφελούμενο δεν νομίζω ότι είναι θετική εξέλιξη. Μακάρι να μην υπήρχε εμπόλεμη κατάσταση σε καμία χώρα και οι άνθρωποι να έμεναν κοντά στα σπίτια και στις οικογένειές τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.